There is an element of fun. You find the fun and stop the jobs again. Μάγεψε το κοινό της Λέσβου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, που με τη συνεργασία του Δήμου Μυτιλήνης έδωσε δύο χριστουγεννιάτικες συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Ήταν πολύ ωραία και γενικά και το νησί, πολύ ωραία εκδήλωση. Εξαιρετική ήταν η απόδοση, τα τραγούδια, τα κάλαντα, το Ave Maria. Μας γαλήνεψαν. Τους ευχαριστούμε όλους. Είμαι συνεπαρμένος. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ήταν φανταστική σαν εμπειρία και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Φοβερό και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να έχουμε τέτοια ποιοτική μουσική στον τόπο μας. Το χρειάζεται ο τόπος μας. Είχαμε ένα συνδυασμό ξένου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού και ελληνικού, που ήταν κάτι που πολύ μας άρεσε. Είμαστε ενθουσιασμένοι, ανταποκριθήκαμε άμεσα στην πρόσκληση του Δήμου και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη φιλοξενία αλλά και για τη χαρά που μας έδωσαν να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλο τον κόσμο επιμελήθηκε για το κοινό της Λέσβου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Λεμπέση, με τη σοπράνο Ναταλία Κάντζια και τον τενόρο Γιάννη Φίλια, ενώ συμμετείχε επάξια και η μεικτή χοροδία του Δήμου Μυτιλήνης. Και κάλαντα παραδοσιακά και κάποια αποσπάσματα από οπερέτες, ας πούμε από την Εύθυμη Χείρα του Λέχαρ. Είχε κομμάτια από musical όπως η Μέρι Πόπινς, ο βιολιστής της Στέγη, και είχε και κάποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια γνωστά όπως το Santa Claus is Coming to Town, η Άγια Νύχτα, τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το θέατρο υπέροχο. Ήταν και ευτυχές το γεγονός ότι συμπράξαμε με τη χοροδία εδώ του νησιού. Ήταν μεγάλη τιμή για μας που φιλοξενήσαμε στο Δήμο μας και στην πόλη της Μυτιλήνης σε αυτό το μουσικό σύνολο και δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να απολαύσει κάτι, τον πολιτισμό μας, από τον πολιτισμό της Ελλάδος, το οποίο του λείπει. Η βραδινή συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ 3 και τους 19 περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΑ. Και στις δύο παραστάσεις, κατάμεστο ήταν το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, με το κοινό να εύχεται να επαναληφθεί αυτή η συνεργασία.